C'est Squad Battlefield. Ok. Win Alchemist, tiens. Ouf. Ok. Downfield. Έχουμε τα level των βάρους του Καζούια. Έχουν παίξει αυτοί πολύ, Γιάννη. Αν έχουν παίξει αυτοί ξανά. Πώς πήγε, 2-0. Φαντάζομαι θα κλέψει το S2-1, να δούμε τώρα. Οκ, καλό snipe. Οκ, είπα ότι αυτό το projectile δεν μου πολύ αρέσει, αλλά φαίνεται ότι το έχει χρησιμοποιήσει μια φορά σωστά. Οπότε μπορεί να κάνει και λάθος, δεν ξέρω. Για να μην το έχει μόνο λίγο. Οκ, ναι, όντως είναι close. Ο Κάρι σου βγαίνει για βέξε. Απλά έχω δει μόνο λίγο Riddles, οπότε δεν ξέρω πολλά για το. Ουλαλά. Δεν ξέρω πάρα πολύ για το matchup, αλλά φαντάζομαι ότι έχει δύσκολο recovery να κάνει. Ναι, ναι. Το κάνει overwhelm τελείω με τα projectiles. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Και μάλλον θέλει να πάρει αυτά τα combo που δεν έχω δει ακόμα. Τα crazy combos. Ναι, crazy taken combos. Λοιπόν, Ledge Trap, οκ, έρχεται ο Aki, ακόμα στο Ledge είναι. Triplex, βέβαια πάλι είναι στο Ledge για να δούμε. Ωραίο, πολύ ωραίο το πάρει, μπράβο. Δεν ξέρω, το ήθελε το πάρει, αλλά τον ωφέλησε πολύ. Πήρε το stock και τώρα θα δεις ότι θα ψάξει για grab, γιατί το grab με το rage που έχει τώρα σκοτώνει. Με το κόκκινο ώρα θα πάρει ξέρω 40%. Αν δεν σκοτώνει, δεν σκοτώνει, δεν σκοτώνει, αλλά σίγουρα έχει κάποιο comeback mechanic. Αυτό χασέ, δεν πειράζει. Φτάχνει για κανένα combo. Θα βγάλει νικήτα, όχι. Ωραίο backer. Ουλαλα. Τα setups του FP1 είναι on point όπως πάντα. Πάρα πολύ καλό στο Snake. Καλό recovery και όλα το βλέπουμε. Σετάρει τη βόμβα. Δεν μπλοκάρει low AG ο Snake. Το έφαγε το Hell Sweep. Oh. 40% από ένα combo. Οκ. Okay. Δεν το έχω δει να πάει σχεδόν. Α, τόσο σε κιόμο. Μπράβο. Το κάνεις drop. Υπάρχει ένα shield break τώρα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, απλά μάλλον τον dropper και μετά προσπάθησε να συνεχίσει. Αν μισή το άμματζ αυτό, ρε. Κοίτα να δείτε. Πολύ κοντά στο να σκοτώσει. Αυτό το ψήν φαίνεται να δουλεύει καλά, ε. Damn. Ναι, και σκοτώνει και γρήγορα στο κοινό. Οκ, οκ. Για να δούμε το λέει τώρα SP1. Ωραία το grab. Λέει τραβούμε πάντα. Δεν τη γλίτωσε βέβαια. Κάνει high recovery. Δεν ξέρω αν θες να χαλάσεις τόσο πολύ το recovery εκεί πέρα, αλλά δεν το τιμώρησε, οπότε μάλλον κάταξε. Καλά βγήκε, ναι. Κάταξε. Ωραίο άπι. Δεν να δούμε, είναι πως και πια κοντά θα έλεγα. Κάνε τη δουλειά σου, μη μας ακούσε μόνο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι κάνεις. Φαίνεται. Είναι αρκετά καλό από Παφίλιπς. Εντάξει, δεν προφανώς κάνει το τρομερό πρέσβο που κάνει ο S2-1. Ναι. Δύσκολα γίνει. Kill με dash attack. Οκ, περίμενα. Kill με dash attack δεν έχω το ποτέ. Absmas, εντάξει. Έχω δει εγώ πίσω. Έχω δει σε grants πολλές φορές να νικάει το επειδή έχουν πάει και δύο στα 200 και δεν πλησιάζουν, ξέρω εγώ. That's 1-0 για τον S2-1. No big surprises here. Για την ώρα. Ναι, δεν πήγε. Δεν θα έλεγα ότι πήγε άσχημο από Αφίλιπ, δηλαδή για SP1 που είναι άσχημο top of the top. Κοίταξε, ναι, έπαιξε καλά. Ναι, έπαιξε καλά. Έμοιαζε το neutral game να είναι αρκετά πιο even από ό,τι έχουμε τον SP1. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα έλεγα ότι έχει πιθανότητες ακόμα να δούμε win. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Να δούμε. Είναι best of 5, οπότε θα δούμε και τρίτο match σίγουρα. Θέλω να δω να παίξει λίγο πιο έξυπνα γύρω από τα tools του SP1. Ναι. Λίγο περισσότερο. Τώρα ας πούμε έκανε grab και έφαγε τα grenades, οπότε θα γίνει πολύ damage. Αυτό είναι ρωτιόμουν. Άμα το κάτσει να ακυρώνει τα grenades, θα έχει πολύ πλάκα. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ πιθανό στα πράγματα. Αν το κάτσει λες, ναι, ναι. Ωραίο. The juggles. That game is it. Oh shit. Κακό τέτοιο γιατί τώρα είναι. Το Nikita, το απέφυγε πολύ καλά βέβαια. Και kill. Πάρα πολύ ένα maneuver στο ledge. Οκ, Παπα Φίλιππα. Είναι μπροστά. Ένα μικρό advantage. Πολύ αλλά... μικρό, ναι, γιατί ο SP1 τα γυρνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Δεν πτωείται καθόλου. Εσύ, ο Παπαπίλη που πιστεύω εδώ μπορεί να πάρει λίγο από τα μάτια. Αυτό άμα κάνει κανένα από τα τρελά του, λάβει κόμπο. Λάστα είναι αυτό με σπίδα. Νομίζω ναι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο SP1. Πάρα πολύ ωραίο το σύμπαν. Πολύ ωραίο, μπράβο. Εκμεταλλεύεται πλήρω αυτό το τόπο. Τώρα μαζεύει τα percents, ο SP1 ψάχνει κύλα, αλλά δεν έχει βρει ακόμα. Τα percents, ρε, πάει να γίνει stock αυτό. Oh, that's not. Τώρα θα πάει για grab ή για upbeat το Snake. Okay. Η dash attack και η Nikita για να δούμε. Αλλά το έχει αποφύγει πολύ καλά με το Twitch.
γυρνάς εκεί. Μπράβο, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλή επιστροφή από το Ledge. Ωραίο. Και πάρα πολύ ωραίο. Ήταν και το Rage που βοήθησε. Οκ, okay, Παπα Φίλιππα. I'm with you. Σε βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Σε βλέπω και με πείθεις κιόλας. Για να δούμε. Αυτό είναι το SQ1. Ακόμα δεν το είδε γιατί ξέρει ότι να το παίρνει το stock. Okay. Είναι ένα μπροστά, αλλά το γυρνάει εύκολα. Τώρα εδώ μένει ο Παπαφίλιππας να μην. Να μην πάρει ενθουσιαστή. Ναι, αυτό, να μην το πάρει πολύ πάνω του, να είναι ψύχρεμο. Τι λέει, ο Ρίκης έχει ατόκλειο στο κουάντι. Τι ήταν αυτό το. Ναι, ναι. Jesus. Είναι σκέρι παζούγια, έχει ωραίο. Πάρα πολύ σκέρι. Πάρα πολύ σκέρι. Okay. Ναι, ναι. Ωραία grenades, τον SP1. Μ' αρέσει η υπομονή του Παπαφίλιππα εκεί πέρα να μην τρέξει για το πάνης, περίμενε λιγάκι το reaction. Ο Παπαφίλιππα παίζει πιο υπομονετικά, το οποίο φαίνεται, κάνει τη διαφορά νομίζω. Δεν ξέρω, νομίζω δεν μπορεί να παίξει αλλιώς καλά. Πρέπει να κρατάς πάρα πολύ το παίξιμο τον άλλο. Δεν μπορεί να γιολάρεις. Ψάχνει reflect νομίζω. Reflect ψάχνει, το whiff πάνης ψάχνει. Το grenade έσαι το snake. Να το whiff πάνης. Έλα Γιώργη, πάμε. Οκ, okay, Παπαφίλιππα. Με. Όχι άνετο, αλλά. Τι νοείς, αρκετά. Εγώ το έχω ψάξει αρκετά. Φάνηκε σαν να ήξερε ακριβώς τι έκανε. Με σημαντική διαφορά. Εγώ περίμενα μετά το 2 stock advantage να το πάρει, να ψιαστεί υπερβολικά, αυτό. Να φτάξει, να πάει για τα ρίτσια και αυτά. Και να. Δεν βλέπει τον Εσπυρβό και το παίρνει και το κλέβει. Αλλά δεν έγινε. Οπότε ξαφνικά έχω λίγη ελπίδα για τον Παπαφίλιππα. Έτσι. I see you. Είναι πέσει το 5, είπαμε βέβαια, οπότε όλα είναι πιθανά. Όλα είναι σε σενάριο. Δεν είναι άλλο ένα και γεια σας. Για όσους δεν το ξέρουμε, όχι ότι σας νοιάζει βέβαια, αλλά είναι ο Lance στο κτίριο. Όχι στο Bragg, βέβαια, ήρθα αργά. Αλλά είναι και ο Lance εδώ. Ο Lance είναι από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, μπράβο. Είναι από τους φίλους του community. Θα παίξει, έπαιξε, είναι ήρθα και το σημείο. Δεν μπορείς να έρθει στην ώρα, οπότε δεν θα παίξει. Είναι και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα που δεν θα πω το όνομα του. Κάνουν νόημα εδώ πέρα οι Organizers. Λοιπόν, 88 και οι δύο. 88,1, 88,6 σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Για να δούμε, θα τιμωρήσει. Νομίζω ο Παπαφίλης δεν τιμωρεί το recovery του Snake. Είναι πολύ δύσκολο να το τιμωρήσει, αλλά. Kill. Ουλαλά. Kill. Προσπάθησε με το DI, ο SP1, αλλά. Σκοτώνει γρήγορα αυτό. Μα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τον ο Παπαφίλης. Να. Δεν ήταν φωμένος, ρε παιδί μου. Αλλά μετά ξαφνικά γελίδε το όλο τα να ξέρει κάτι τέτοιο ναι. Που κάνει. Και μου κάνει πάρα πολύ γλύπω. Κοίτα, πάλι το ότι αποφεύγει. Το πέφτει. Το ρεκόρ. Α, παίζει. Θέλω να μάθω πώς πήγαν την τελευταία φορά αυτοί οι δύο. Είμαι πάρα πολύ περίεργο. Ω, πάρα πολύ ωραίο το νέο εκεί πέρα. Μπροστά από τα φίλη ξαλαγιά λίγο. Με δύο γκρινέτ γυρνάει αυτό. Γύρισε αυτό. Νικήτας, Κρυβομπίδας, Κρυβομπίδας. Ω! Οκ, το παιχνίδι έκανε slowdown γιατί βλέπουμε καθόλου slowdown, το παίρνω πίσω. Όπως και να πας. Ναι, ναι. Ό,τι και να λέμε. Τρομερό spike με forwarder. Παίρνει πάρα πολύ damage εδώ, SP1. Οκ, τώρα SP1 πήρε φορά, ίσως άγχος στο Παπαφίλ. Έχει από δύο Παπαφίλ, τα πατάει όλα τώρα. 90%, ένα stock μπροστά, για να δούμε, τρώει το grenade. Εντρόπαρε όλη την υπομονή που είχε πριν και το keeping up που έκανε, τον ντρόπαρε τώρα. Τώρα ψάχνει για το grab προφανώς. Το λένε Wave Dash. Κάνει Wave Dash του Ultimate. Για να το μεταφράξει για τον Grab προφανώς. Αλλά σιγά σιγά. Ού, πιάνει την κρυβομίδα. No fucks given. Από τη Snake. Κλασικά. Είμαι λίγο biased, λυπάμαι. Δύο energy. Γύρισε το παιχνίδι. Οκ. I mean. Λίγο dominant εδώ η Σπάν γιατί πήρε φορά μετά το δεύτερο φτώχο το Spike. Εντάξει, δεν σου πω ψέματα, φαίνεται σαν να το κάνει λίγο figure out τώρα. Ναι. Αλλά. Θα δούμε το. Ίσως είναι το τελευταίο game το επόμενο. Άμα το κερδίσει η Σπάν. Ίσως. Who knows. Bastion. Δεν ξέρω για ποιον από τους δύο είναι καλή αυτή η πίστα. Το διάλεξε από Παπαφίλιππα τους έχει πιο πολύ πειρά με το stage και εγώ δεν ξέρω. Μάλλον βασικά ο stage γενικά θέλει platforms γιατί βάζει το C4, έχει και το update, έχει και το άψιμα φαντάζομαι. Το feeling αναρωτιέμαι πως είναι. Ναι. Οκ. Προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Έχει μαθέψει πολύ percent από Παπαφίλιππα. Γιατί ο SP1 έχει τα DJ Lelis. Μήπως είναι το όπως πηγαίνει. Είναι το nickname που όταν πηγαίνει στα club. Δεν ξέρουμε. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Ου, πάρα πολύ down air. Πιάνει το rolling.
Αλλά δεν ήταν και το τελευταίο hit που κάνει τον knockdown, κρίμα. Δεν πειράζει, damage, πριν damage. Που αφήνει τώρα τα grenades, θα έπρεπε. Θα μπορούσαν. Ναι, είναι βασικό να τα αποφεύγει τα grenades γιατί αλλιώ μαζεύει πολύ περισσότερο gameplay. Έχει το rage, θα πάει για το grab, φαντάζομαι. Ο DJ Lelis απλά δεν κάνει approach για την ώρα και δεν καταλαβαίνω γιατί. Oh. Τώρα καταλαβαίνω γιατί. Before kill, εύκολο. Γιατί δεν έχει λόγο. 150%, 160% δεν έχει πεθάνει. Για να δούμε τώρα. Θα φτιάξει κανένα B μάλλον. Έχει παρχίσει να B. Αν ο Παπαφίλιππος θέλει μια ευκαιρία να κερδίσει τώρα, αυτή ήταν. Εντάξει, μεταξύ μας δεν ήταν αυτή η μόνη του ευκαιρία, αλλά θα το πίστευα περισσότερο άμα το κλείνει τώρα. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει το percent και κατεβαίνει η σιγουριά του ότι θα το πάρει. 200% τώρα νομίζω ότι με ένα οποιοδήποτε grab είναι εκεί, δεν είναι. Οπότε κάνει ο SP1 εδώ πέρα. Κάνει setup τρομερά. Σκοτώνει εδώ αυτό. Οκ. 51% δεν είναι τραγικό. Μια χαρά το γυρνάει, βέβαια είναι εναντίον SP1. Οπότε... αλλά έχει ήδη τροπάρει ένα κόμπο, οπότε δεν εμπιστεύομαι ότι θα το κλείσει τον καπέτσι απλά. Θα ήθελα πολύ να το δω βέβαια, αλλά είμαι απεσιόδοξος λόγω αυτού που βλέπω. Φαίνεται να τον βολεύει πιο πολύ το follow pass με τον SP1, γιατί βάζει στο κέντρο το C4, κάνει command εντελώς το κέντρο μας. Αυτή η πλατφόρμα στη μέση φαίνεται να είναι πολύ μαλακιά για τον Καζούγια, δεν έπρεπε να έρθει εδώ. Τρώει πάλι το grenade τώρα. Οκ. Backer, το kill. Πολύ unfortunate γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο παιδί για τον Καζούγια. Για να δούμε τώρα. Αυτό ήταν spike, όχι έτσι. Δεν είναι spike αυτό. Το έκανε tech, ήταν spike και το έκανε tech. Όχι, έφαγε το spike αλλά το χτύπησε και χειροβομβίδα μετά το. Απλά δεν ξέρω αν είναι spike, όχι. Για να δούμε. Τρώει δύο grenades και upper. Τι θα κάνει ο SP1, τι θα κάνει ο Παφίλιπς, ψάχνει άπτυξη σε κάποιο. Ωπα! Ωραία! Τα 81% είναι το tournament stock του, όχι δεν είναι losers, είναι winners ακόμα. Είναι winners οπότε ναι. Είναι το winners stock. Winners stock. Ωπα! Θα ήθελα πολύ να πάμε λίγο Lubbins, πάμε λίγο να θα φανεί το Lubbins. Ωπα! Κάτσε λιγάκι. Κοίτα! Πάμε! Ισορροπή. Για να δούμε και το ώρα που δεν ξέρω πως λέγεται. Ένα πρακτικά, ένα δυνατό attack, πεθαίνει και δύο νομίζω τώρα. Νομίζω Rage Strike λέγεται. Oh. Down tilt, up smash, up smash. Το up smash έκανε ζημιά. Καλό show ήταν. Ήτανε ωραίο match και κοντινό σχετικά θέλ. Κοντινό. Ναι, για match με SP1 πολύ κοντινό. Όχι, όχι, έμοιαζε. Με τον final boss του ελληνικού, του αθηναϊκού smash units. Yes, yes, yes. Όχι, έμοιαζε doable. Δηλαδή δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση άμα το βλέπαμε Game 5, ας πούμε. Μπράβο, ναι, θα μπορούσα να πει και Game 5. Εντάξει. Πάντω καλύτερο SP1, καλύτερο. Αλλά ωραίο match. Αλλά εγώ είδα σε μου και το χάρηκα. Θα είμαι ειλικρινή. Το report να κλείσουμε. Το κλείσουμε.